Σήμερον τον είδα τον να νοιάζεται η φύσης και ρίγνεται ο Ιορδάνης και τον ιδίον αμάτων επέχει το ρεύμα δεσπότην Istenünk, hallgassa meg, mi különösök könyörgésének hangját, és írgalmazzon nekünk.
Κενερεγίν κασβούρχο. Ουρομίργομο. Αυτός ον φιλάνθρωπε βασιλεύ πάρεσον και νύνδια της επιφυτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Τεμαγόνταν, ουρούν κέντσενταλ, μεγνώστησες τα βίζετ, ατεσέντλα κέντελ. Αυτός ον φιλάνθρωπε βασιλεύ πάρεσον και νύνδια της επιφυτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged zengünk dicsőséget, hálát és hódolatot, a te kezdet nélkül való atyáddal, és szentséges jóságos, és értető lelkeddel, aki most is mindenkor és mindenökkön örökké. Egy Jordányi baptizomenus kirie, itt is triados se faneroti prostinisi. Αργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσιν, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περισσεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ. Προετοιμαστήκαμε για 40 ημέρες για τις εορτές αυτές που ζήσαμε. Είδαμε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να γεννιέται στην πόλη της Βηθλεέμ. Láttuk a Szent Háromság második személyét, amint Betlehem városában megszületik. Γιορτάσαμε την περιτομή και τον Μέγα Βασίλειο πριν λίγες ημέρες. Néhány nappal ezelőtt ünnepeltük körülmetélkedésének az emlékezetét, egyszerre nagy szent vazú emlékében. Και σήμερα ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, μεταβαίνει στον Ιορδάνη ποταμό για να βαπτιστεί από τον πρόδρομο Ιωάννη. Ma pedig láttuk, ahogy belép a Jordánba, és János megkereszteli őt. Και διερωτάται ο πρόδρομος Ιωάννης, πώς μπορώ εγώ με το πύλινο χέρι μου να ακουμπήσω το κεφάλι εκείνου που έφτιαξε τα σύμπαντα. És János felteszi a kérdést, hogyan tudom az én testi kezemmel megkeresztelni azt, aki a mindenséget teremtette. Και ο Κύριος του λέει, προφήτα, βαπτιστά Ιωάννη, έλα να με βαπτίσεις και μη διλιάζεις. És az Úr válaszol neki, προφήτα, János, jöjj és keresztelj meg engem, ne tétoválsz. Γιατί ήθελε να δείξει με αυτό ο Θεάνθρωπος Χριστός ότι πρέπει να έχουμε ταπεινό φρόνημα
να ζούμε ταπεινά μέσα στην Εκκλησία εφόσον θέλουμε να λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ezzel akarta megmutatni nekünk az Úr Krisztus, hogy az egyházban is alázatossággal kell viseltetnünk, alázatosaknak kell lennünk, hogyha ortodoxnak akarjuk mondani magunkat. Tria paraxena vlepume simera sti neorti afti. Három különös dolog figyelemre méltó a mai ünnepen. To proto, o theanthropos Iisus Christos, o anamartitos Christos, προσεύχεται, πηγαίνει στον πρόδρομο για να βαπτιστεί. Az első az, hogy a bűntelen Isten ember Krisztus az előhírnökhöz jön, hogy megkeresztelkedjék. Και όχι όπως είπαμε πριν για να του συγχωρήσει τις αμαρτίες αφού ήταν αναμάρτητος, αλλά για να δείξει σε όλους εμάς το ταπεινό φρόνημα. És természetesen nem azért, ahogy az előbb is mondtuk, mert hogy szükség lett volna a bűnöktől való megtisztulásra, hanem azért, hogy alázatot mutasson. Το δεύτερο είναι η εμφάνιση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. A második különös dolog a Szent Háromság harmadik személyének a felbukkanása, megjelenése. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται εν είδη περιστεράς, σαν περιστέρι. Δεν είναι περιστέρι το Άγιο Πνεύμα. A lélek mint egy galamb képében, galamb módjára jelenik meg, ami nem azt jelenti, hogy galamb. Έχει την ίδια ουσία με τον Θεό Πατέρα, με τον Χριστό ως Θεό, και το Άγιο Πνεύμα ακριβώς την ίδια ουσία έχουν, η οποία δεν μπορούμε εμείς να την γνωρίσουμε και να την δούμε. Ugyanaz a lényeggel bír, mint az Atya Isten, és ez az isteni lényeg, amelyben mi nem pillanthatunk bele. Και το τρίτο παράδοξο και παράξενο στη σημερινή εορτή είναι η φωνή του Θεού Πατέρα, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος. Ez pedig, a harmadik pedig az Atya Isten hangja. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Και έτσι σήμερα στην εορτή της βαπτίσεως, εκτός από τη βάπτιση του Ιησού Χριστού, έχουμε και την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Η Χριστούς μεγκρεστάκεδησε μέλλατε μαΐ ύνεπεν, a Szent Háromság megjelenését is megtapasztαλει. Ο Ιησούς Χριστός ο Θεάνθρωπος βαπτίζεται. Megkeresztelkedik az Isten ember Krisztus. Ο Θεός Πατέρας με τη φωνή του λέει αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός. A mennyből az Atya Isten hangja hallatszik, ez az én szeretett fiam. Και εμφανίζεται και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. A lélek pedig galamb képében jelenik meg. Έτσι έχουμε την φανέρωση σήμερα της Αγίας Τριάδος. Így jelenik meg ma a Háromság. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Να έχετε την ευλογία του Θεού, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σας, στις οικογένειές σας, στα παιδιά σας. Να μ' ακαλώ του αφάραστα μη μπαινετεκέ, λέγεν ίστον άδασο, ρόητα του χάζα του τον τζάλιο ή τον κόμμα. Και ένα σημαντικό, ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος δεν λειτουργεί μαγικά και θαυματουργικά. Πρέπει να ζούμε μια ζωή κοντά στο Χριστό, κοντά στην Εκκλησία. Ισμήγε και τόσο δώρο, a Szent Lélek megvilágosító ereje nem önmagától, nem automatikusan működik, hanem olyan életre kell együtt járni, amely közel van az Egyházhoz, közel Krisztushoz. Να κάνουμε τον αγώνα μας. Μπορεί να πέφτουμε στις αμαρτίες, αλλά σηκωνόμαστε. Δεν μένουμε στην πτώση. Küzdjünk, lehet, hogy elbukunk, de fölkelünk. Nem maradunk elbukott állapotban. Και έτσι θα έρθει ο φωτισμός της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, να φωτίσει και τις καρδιές μας, και το μυαλό μας, και όλη μας την ύπαρξη. És így jöhet el a Szentléleknek a megvilágosító ereje, hogy megvilágosítsa szívünket, értelmünket, egész valónkat. Αυτό εύχομαι σήμερα στην μεγάλη εορτή αυτή της βαπτίσεως του Κυρίου, να έχουμε όλοι μας πλούσιο το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ezt kívánom minnyájunknak, hogy legyen részünk gazdagon a Szentlélek megvilágosító kegyelmében. Τώρα θα περάσετε να σας φωτίσω, να πάρετε αντίδωρο, να πιείτε αγιασμό και μόλις τελειώσουμε θα μεταβούμε στο Δούναβι για να κάνουμε και τον αγιασμό των υδάτων όπως κάθε χρόνο. Most pedig mindenki meghívja a szentelt vízzel, az antidórot az járulhattok, utána pedig majd megindulunk a világhoz, hogy minden úgy, ahogy minden esztendőben, most is megállunk a világban. Σήμερον τον υδάτων αγιάζεται η φύση χερινείται ο Ιορδάνης και τον ιδίων αμάτων επέχει το ρεύμα δεσπο
Πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, ο εν Ιορδάνη που Ιωάννου Βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Φωτιστών των Ούγγρων, Στεφάνου του Βασιλέου και Επισκόπου Ιεροθέου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς και φιλάνθρωπους, διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκών του Άγιου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή φώτιση σε όλους μας και του χρόνου να είμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ να αγιάσουμε το Δούναβι. Μαρία. Χρόνια πολλά.